Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου, λίγο απ' όλα. Λοιπόν, ένα γρήγορο face of the day. Όπως μπορείτε να δείτε, σε αυτό το face of the day δεν έχω κάνει τα φρύδι μου. Ένα μικρό λεπτό, δεν πειράζει. Η Σούζη καυγίζει, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, γρήγορο face of the day. Μάτια χρυσά. Είναι ένα τρέν του καλοκαιριού τα χρυσά μάτια. Όσο πιο χρυσά, τόσο πιο καλά. Εγώ έχω βάλει στη βάση Rubenesque, το Paint Pot της MAC. Rubenesque. Είναι μία βάση χρυσή. Θα σας το φέρω έτσι. Είναι πάρα πολύ διάφανη. Ουσιαστικά δεν φαίνεται χρυσή, ας πούμε. Αλλά είναι μια πολύ ωραία βάση, γιατί αν θα βάλει χρυσή σκιά από πάνω, την τονίζει πάρα πολύ. Μία χρυσή σκιά, οποιαδήποτε. Εγώ έχω βάλει σε στελόντερ από μια παλέτα. Εσείς μπορείτε να βάλετε όποια σκιά έχετε. Και εδώ με μία πράσινη σκιά πήρα ένα μολύβι το eyeliner, πράσινη σκούρη, και έκανα μια γραμμή πάρα πολύ ελαφριά για να τονίσω το πράσινο που υπάρχει μέσα στα μάτια μου. Το πράσινο κίτρινο. Μάσκαρα, οποιαδήποτε μάσκαρα. Θα μπορούσα να βάλω και εδώ κάτω χρυσό μολύβι. Δεν έβαλα, βαριόμουν. Μετά, make-up κανονικό της Radiant, το Natural Fix. Κάνω μίξ εγώ δύο χρώματα. Πούδρα. Έβαλα πούδρα. Παιδιά, δεν έβαλα πούδρα. Τώρα τελευταία το παθαίνω αυτό. Αλλά επειδή το δέρμα μου άλλαξε με την εγκυμοσύνη και δεν είναι καθόλου λιπαρό όπως ήταν, καμιά φορά το αντέχει. Να, δεν έβαλα πούδρα. Δεν πειράζει, δεν φαίνεται πολύ χάλια, πιστεύω. Μάτ φαίνεται. Είναι και το foundation αυτό μάτ αποτέλεσμα. Είναι 16 ώρες. Λοιπόν, bronzer, ελάχιστο όμως, εντάξει, δηλαδή λίγο εδώ. Ελάχιστο bronzer από την Dior, περσινό, το nude. Είναι το νούμερο 003, δεν φαίνεται καθόλου, δεν έχει νόημα να σας το δείξω. Τέλος πάντων, ένα οποιοδήποτε bronzer, αυτό είναι ένα matte bronzer, καφέ. Δεν έχει μέσα ούτε... Έχει κάτι σαν χρυσά τέτοια, αλλά δεν φαίνονται καθόλου, δεν είναι δηλαδή, είναι matte το bronzer. Και είναι μια εντελώς καφέ απόγρωση, ίδια με το τοίχο από τα ντουβάρια μου. Τέλος πάντων. Ρουζ. Ripe for Love. Satin Powder Blush από τη MAC. Από την Temperature Rising. Πήγα να πάρω κάτι κραγιόν από τη MAC και δεν βρήκα αυτό που ήθελα, όπως πάντα. Η ανομαλία η δικιά μου είναι αυτή. Αλλά βρήκα αυτό το ωραίο ρουζάκι της MAC. Που ναι, μέσα στις οθόνες σας φαίνεται ροζ, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι καθόλου ροζ. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πορτοκαλοκοραλί. Πάτε στο τέτοιο, ρε παιδιά. Πάτε στο μαγαζιά της MAC να το δείτε. Εάν πάλι δεν μπορείτε να πάτε στο μαγαζιά της MAC να το δείτε, αλλά σας κίνησε την περιέργεια, κάντε αυτό που κάνω εγώ. Ανοίξτε το Google σας και γράψτε. MAC, Temperature Rising, ή αλλιώς Ripe for Love, Swatch. Και πατήστε κλικ και μετά πατήστε στο εικόνες. Και σίγουρα υπάρχουν άτομα πορωμένα και πιο πειραγμένα από μένα, που το έχουν ήδη πάρει, έχουν κάνει Swatch με επαγγελματικές μηχανές και θα δείτε ακριβώς το χρωματάκι αυτό. Yay! Εγώ αυτό κάνω πριν πάω να αγοράσω. Οτιδήποτε. Και μετά στα χείλια φοράω αυτό εδώ, από το Yves Saint Laurent. Είναι αυτό που είναι σαν stain και σαν gloss μαζί. Ξέρω ότι φαίνεται ροζ και πάλι δεν είναι ροζ. Είναι έντονο vibrant πορτοκαλοκόκκινο και είναι το νούμερο 8. Επίσης, τώρα αυτό δεν μπορείτε εύκολα να το βρείτε, φαντάζομαι, αλλά θα βασιστείτε στα λόγια μου ότι είναι το νούμερο 8. Και είναι έτσι. Έχει δύο στρώσεις. Και περιμένετε να πιω λίγο να δείτε. Στο σκαλαμάκι μου. Δεν βγήκε πάρα πολύ. Εντάξει, βγήκε, αλλά όχι όπως βγαίνουν τα γκλώρ. Αυτό είναι ένα ποτήρι που πήρα από τα Τζάμπο. Είναι πολύ γαμάτο. Γιατί είναι γαμάτο το ποτήρι μου από τα Τζάμπο? Γιατί το ξεβιδώνετε. Βάζετε μέσα νερό και εδώ τι έχει, δεν ξέρω, κενό αέρος πρέπει να έχει. Είναι τα μπουρμπουλή κρυστάλλινο και κενό αέρος. Και ενώ το κρατάτε και είναι ζεστό στα χέρια σας, μέσα το υγρό παραμένει κρύο.
Και εκτός αυτού, έχει και αυτό εδώ να το πιάνετε, που μου αρέσει πάρα πολύ αυτά που έχουν εδώ ένα γύρω-γύρω. Όπως βλέπετε και το ποτήρι που είναι το νέσμο είναι παρόμοιο. Δηλαδή είναι τα αγαπημένα μου αυτά. Θέλετε να μου κάνετε δώρο, τέτοια πράγματα θα μου κάνετε δώρο. Δηλαδή πράγματα που έχουν γύρω-γύρω αυτό εδώ για να πιάνω. Αν δεν θέλετε πάλι να μου κάνετε δώρο, μην μου κάνετε δώρο. Απλά λέω. Και το καλαμάκι του έχει εδώ ένα πραγματάκι που δεν βγαίνει. Πλένεται βέβαια. Τώρα δεν ξέρω πώς θα αντέξει αυτό το καλαμάκι. Αλλά είναι νομίζω το τέλειο ποτήρι για να έχω δίπλα στο κομμωδίνο που κοιμάμαι. Γιατί καμιά φορά μου το δώσω καμία και πέσει. Δεν θα χυθεί πάρα πολύ κάτω. Πόσο να μπορέσει να βγει από εδώ. Και το πήρα γιατί αρχικά ήθελα να το πάρω στο αμάξι, να πίνω φραπεδιά. Γιατί πάω να αγοράζω φρέντο καπουτσίνο και τις μαλακίες. Πέρα είναι το ότι δεν μ' αρέσει όπως ο φραπές. Ο φραπές είναι εγγύηση. Είναι για γρήγορα, παιδιά. Ένα φραπεδάκι στο σπίτι, μέσα σε μισό λεπτό είναι έτοιμο. Νομίζω πως πρέπει να πάω να βάψω τα φρύδια μου. Νομίζω ότι είναι λάθος που δεν τα έκανε, αλλά δεν το συνηθίζω. Πείτε μου στα σχόλια, πιστεύετε ότι φαίνεται πολύ άσχημα που δεν έχω βαμμένα φρύδια? Ερωτήματα κρίσεως και ζωής, διλήμματα. Φαίνεται άσχημα που δεν έχω βαμμένα φρύδια. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Και φαίνεται το φραπεντάκι σας. Το μόνο κακό είναι ότι όταν βγαίνετε από τα αμάξια πρέπει να θυμηθείτε να το πάρετε. Γιατί δεν αφήσετε με τα αμάξια, μα δεν χίλια δυο σέκερ μα στο αμάξι. Γίνεται μαμίσια εκεί μέσα, το μπάχαλο. Και στο σπίτι σας δεν έχετε ποτήρια. Εγώ το συνηθίζω αυτό. Λοιπόν, αυτό ήταν το face of the day. Και με τα προϊόντα που χρησιμοποίησα. Παίρνω το πλεχτό μου, γιατί τώρα με το μωρό ξύπνησε η τρέλα μέσα μου. Το καημένο το παιδί, τι τρελή μάνα θα έχει. Λοιπόν, και πλέκω κουβερτούλα. Βέβαια, δεν θα πλέξω μια κουβερτούλα για το τέκνο. Και είναι αυτό το σχέδιο που κάνω. Είναι το λεγόμενο basket weave. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, γράψτε μου στα σχόλια να σας βάλω link με το pattern, δηλαδή με το σχέδιο κάτω εδώ. Γιατί και εγώ στο ίντερνετ το βρήκα, μου φανταστείτε ότι το σκέφτηκα μόνη μου. Ή ότι με το έδειξε κάποιος. Είναι πολύ απλό σχέδιο για όσους ξέρουν να πλέκουν. Είναι 32 φυλιές, 4 ίσχυες, 4 ανάποδες, 4 ίσχυες, 4 ανάποδες, 4 ίσχυες, 4 ανάποδες, 4 ίσχυες. Και εδώ πάμε διαφορετικά. 4 ανάποδες, 4 ίσχυες, 4 ανάποδες, 4 ίσχυες. Και ανάμεσα σε κάθε 4 γραμμές παρεμβάλλεται μία γραμμή η οποία είναι μόνο ίσχυα. Γητισμού, μόνο ίσια, για να γίνεται αυτό το πράγμα που είναι σαν καλαθάκι. Και θα το κάνω σε τετραγωνάκια και μετά θα ενώσω τα τετραγωνάκια μεταξύ τους. Είτε διάφορα χρώματα, είτε μόνο ροζ. Και πάνω μετά θα βάλω διάφορα, ας πούμε, λουλουδάκια που θα κάνω με το τσιγκελάκι ή μπορεί να αγοράσω κάτι, κανένα αρκουδάκι να ράψω επάνω ή κανένα από αυτά τα αρκουδάκια που είναι άλλα με φέλτ. Θα δω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πολύ καλή ιδέα. Είναι νήμα πεταλούδα. Είναι, δηλαδή δεν είναι μαλλί, είναι νήμα, πεταλούδα. Και είναι rose. Αυτό είναι, παιδιά, rose. Δεν είναι ανοιχτό rose, είναι έντονο rose. Οπότε φανταστείτε πόσο πολύ χαλάει τα χρώματα το λάπτοπ μου. Τέλος πάντων, αυτά είχα να σας πω. Καλημέρα, καλά να περνάτε. Τα λέμε με το επόμενο face of the day ή με τα επόμενα αγαπημένα εβδομάδα. Φιλάκια πολλά. Γεια σας. Bye!